Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία μετά τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά και την εφόλυστη σύλληψη επίθεση που εξαπολύει στην κυβέρνηση. Άμεση ήταν η αντίδραση του Μαξίμου που τον θέτει εκτός κόμματος. Σύνδεση με τον Γιάννη Αυσταθίου που θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διέγραψε τον Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία μετά από ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε προηγηθεί συνέντευξη εφόλης της επίθεση του Αντώνη Σαμαρά μέσω του βήματος της Κυριακής, με αποτέλεσμα να προκύψει αυτή η εξέλιξη που σας ανέφερα μόλις τώρα. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένα στην ανακοίνωση, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει πως ο πρώην Πρωθυπουργός για δεύτερη φορά θέτει τον εαυτό του εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Σαμαράς, να σας πω πως είχε πει ότι ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του είναι σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι πάει ο κόσμος διεθνώς, από ό,τι θέλει η βάση του κόμματος και η ίδια η κοινωνία. Χαρακτήρισε χαργεντισμούς τη συνάντηση που είχε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής με τον Ερντογάν, τον Ράμα και άλλους ηγέτες, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά του Μέγαρου Μαξίμου και της κυβέρνησης που θέτει τον κύριο Σαμαρά εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο δελτίο ειδήσεων όλες οι εξελίξεις που πιθανά να είναι ραγδαίες. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο κυβερνών κόμμα. Γιάννη Αυσταθίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.